Ο αδερφός της αδικοχαμένης 28χρονης Ελπίδας Χούπα, που έφυγε από τη ζωή στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ και συγκλονίζει τους πάντες. Όπως εξηγεί, δεν χωράει ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη ένα χρόνο μετά και οι εφιάλτες της οικογένειας είναι ίδιοι. Όπως τονίζει ο Σεραφείμ Χούπας, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί ένα τέτοιο δυστύχημα με τον τρόπο που λειτουργούσαν τα τρένα. Όλος αυτός ο χρόνος, 365 μέρες, είναι κάθε μέρα γεμάτη πόνο, θρήνο, οργή, οδύνη. Δεν υπάρχει, είναι... Από τη μία πλευρά δεν μπορείς, δεν περνάει η μέρα. Αλλά χωρίς να σκεφτούμε την ελπίδα, χωρίς να πονέσουμε, χωρίς να έχουμε όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, χωρίς να μας λείπει. Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι συνέβη κάτι τέτοιο, δεν το χωράει ο νους μας, ακόμα και ένα χρόνο μετά, δεν το χωράει ο νους μας και μας φαίνεται σαν ένα απλό όνειρο, ότι απλά κάπου έχει πάει ταξίδι, ίσως και θα ξαναγυρίζει. Δεν το διανοείται ο εγκεφαλός μας ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ποιες ήταν οι τελευταίες σας στιγμές με την αδερφή σας? Είχατε μιλήσει στο τηλέφωνο? Είχαμε μιλήσει τη Δευτέρα το βράδυ. Μάλιστα. Μια μέρα δηλαδή πριν γίνει το δυστύχημα. Και για να είμαι ειλικρινής, ήταν από τις ελάχιστες φορές στη ζωή μου που την είχα ακούσει τόσο χαρούμενη, ευτυχισμένη. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να ήταν, και ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο, απλά δεν ξέραμε την ημερομηνία.